Πολλοί άνθρωποι θεωρούν δεδομένο πως η ζωή των καλλιτεχνών είναι το ίδιο λαμπερή τόσο μπροστά όσο και πίσω από τα φώτα. Παλιότερα αυτό ήταν περίπου δεδομένο. Οι προσωπικές ιστορίες των λαμπερών ανθρώπων του θεάματος δεν ήταν και τόσο γνωστές και ο κόσμος είχε για αυτούς μία εικόνα διαφορετική από την πραγματική. Όσο τα χρόνια περνούσαν και η φύση της ενημέρωσης άλλαζε, όλες αυτές οι προσωπικότητες κατέβηκαν στο επίπεδο των κοινών θνητών. Οι πραγματικές ζωές τους αποκαλύφθηκαν. Και όλοι είδαν πως πίσω από τα φώτα και τα λαμπερά κουστούμια πολλές φορές κρύβονται προσωπικά δράματα. Και οι άνθρωποι που αναγκάζονται να διασκεδάζουν τους άλλους, οι ίδιοι ζουν μέσα σε ένα δράμα. Πολλά τα παραδείγματα. Ακόμα περισσότερες τραγικές ιστορίες. Ο ηθοποιός Βάσος Ανδριανός ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις. Λατρεύτηκε ως Αλέξης στη θρυλική σειρά Μεθοριακός Σταθμός. Έκανε τεράστια επιτυχία. Όλοι τον ζητούσαν για συνεντεύξεις. Κάποια στιγμή ωστόσο τα φώτα έσβησαν και ήρθαν τα προβλήματα. Τελικά μία μέρα ήρθε και το τέλος, άδοξο και θλιβερό. Στις 7 Ιουνίου του 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου γεννήθηκε ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Από μικρός είχε το μικρόβιο του ηθοποιού. Ήταν συμμαθητής του σκηνοθέτη Μεγακλή Βιντιάδη και σύμφωνα με ανθρώπους που τους ήξεραν, οι δυο τους έκαναν πολλά όνειρα για το μέλλον τους. Όλα τα όνειρα ήταν λαμπερά και είχαν να κάνουν με τον κόσμο του θεάματος. Ο Βασίλης άλλωστε ήταν και υπεύθυνος του θεατρικού τμήματος του σχολείου που πήγαινε. Δυστυχώς, η προσγείωση στην πραγματικότητα ήταν απότομη. Με την άνοδο στην εξουσία του Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ, η Αίγυπτος μπήκε σε μια σκοτεινή περίοδο που δεν άφησαν επηρέαστες τις ελληνικές κοινότητες που ζούσαν εκεί. Ο Νάσερ κυβερνούσε με αυταρχισμό, σχεδόν δικτατορικά, έχοντας στο πλευρό του το στρατό. Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν χαρακτηριστικό της και κυβέρνησης Νάσερ και κάπως έτσι πολλοί νέοι άνθρωποι αποφάσισαν να φύγουν από την Αίγυπτο αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα με σκοπό να κυνηγήσει το μεγάλο του όνειρο, να γίνει ηθοποιός. Λίγο πριν φύγει από την Αίγυπτο, λέγεται πως μια καθηγήτριά του που τον αγαπούσε πολύ του είχε πει πως το ταλέντο του ήταν μεγάλο. Θα δώσει πάρα πολλά στο θέατρο, όμως δεν θα πάρει τίποτα από αυτό. Σε ηλικία 18 ετών μπαίνει στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλάζει το όνομά του σε Βάσος Ανδριανός και αμέσως ξεχωρίζει για το ταλέντο του. Το ντεμπούτο του στο θέατρο γίνεται το 1967 με την κωμωδία Άνοιξη και Φθινόπωρο. Ενώ λίγο καιρό αργότερα κάνει και το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με την ταινία Θύελλα στο σπίτι των Ανέμων με τον Άγγελο Αντωνόπουλο και τη Βίκη Βανίτα. Αμέσως ξεχωρίζει και οι προτάσεις πολλαπλασιάζονται. Ύστερα έρχεται το κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας, ο Αστερισμός του Παρθένου, T30, T40, T50 και άλλες πολλές. Παράλληλα πολλές είναι και εμφανίσεις του στο θέατρο. Όμως αποδείχθηκε πως θέατρο και κινηματογράφος ήταν για τον Βάσο Ανδριανό η προετοιμασία για τη μεγάλη επιτυχία που ερχόταν. Τον ανακάλυψε ο θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος Κώστας Πρετεντέρης και τον πήρε μαζί του, αρχικά ως αφηγητή στη τηλεοπτική του εκπομπή Παιχνιδίσματα και στη συνέχεια στη θρυλική σειρά των 6 κύκλων και των 550 επεισοδίων «Η γειτονιά μας». Όπου ο Βάσος Ανδριανός έκανε την αρχική παρουσίαση λέγοντας: «Σας καλωσορίζουμε σήμερα με τη νέα μας εκπομπή από το στούντιο ΆΤΑ, ελπίζοντας να μην πάτε ΆΤΑ, αλλά να μας παρακολουθήσετε». Η μέρα που αλλάζει τα πάντα στη ζωή του Ανδριανού είναι 13 Νοεμβρίου του 1974, η μέρα που κάνει πρεμιέρα στην ΙΕΝΕΔ, μετέπειτα ΕΡΤ2, η εμβληματική σειρά Μεθοριακός Σταθμός. Όταν παίζεται η σειρά, οι δρόμοι αδειάζουν. Οι Έλληνες κολλημένοι στις οθόνες τους παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις περιπέτειες των ηρώων και ταυτίζονται μαζί τους. Ο Βάσος Ανδριανός υποδίδεται τον Αλέξη, ένα λεβέντη γεωπόνο με ντόμπρο χαρακτήρα, που αγαπήθηκε από το κοινό σε ολίγη. Οι μετοχές του εκτοξεύονται. Περπατάει στον δρόμο και ο κόσμος τον αποθεώνει για το χαρακτήρα του. Τέτοια ήταν η ταύτιση του κοινού. Οι δημοσιογράφοι κάνουν σαν τρελή για μία δήλωση ή μία συνέντευξή του. Όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω του. Στη σειρά ο Αλέξης χάνει την αρβωνιαστιά του σε τροχαίο δυστύχημα και έτσι ανακαλύπτει τα συναισθήματα που είχε για εκείνον, η γαριφαλιά, την οποία υποδιόταν η ηθοποιός Ρένα Βουτσινά. Η γαριφαλιά ήταν ερωτευμένη με τον Αλέξη από το πρώτο επεισόδιο. Το κοινό ήθελε αυτούς τους δύο ζευγάρι και τελικά πέτυχαν jackpot. Ο Αλέξης και η γαριφαλιά έγιναν ζευγάρι στην οθόνη και ο Βάσος Ανδριανός και η Ρένα Βουτσινά έγιναν ζευγάρι στη ζωή. Οι δυο τους παντρεύτηκαν και απέκτησαν μία κόρη την Αστάζια.
και ολόκληρη η Ελλάδα ένιωσε πως πάντρεψε δύο δικά της παιδιά. Η επιτυχία είναι ανεπανάληπτη και ο Ανδριανός ζει την απόλυτη ευτυχία. Η σειρά ολοκληρώνεται στις 9 Δεκεμβρίου του 1981. Το ζευγάρι αποφασίζει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και κάνει μια μεγάλη θεατρική περιοδία, αφού ο κόσμος τους λαχταρούσε να τους δει από κοντά. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, αρχίζουν τα προβλήματα. Η φύση της τηλεόρασης αλλάζει άρδιν. Ταυτόχρονα, ο Ανδριανός αρχίζει να αντιμετωπίζει και κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία τον αναγκάζουν να κάνει μερικά βήματα πίσω, καθώς δεν μπορούσε να ακολουθήσει την ένταση της δουλειάς. Όσο πιο πίσω έμενε ο Ανδριανός, τόσο πιο πολύ έβγαινε έξω από τη δουλειά. Σταδιακά οι προτάσεις άρχισαν να λιχοστεύουν σε επικίνδυνο βαθμό, μέχρι που τελικά στέρεψαν. Το γεγονός ότι ο Βάσος Ανδριανός δεν μπορούσε να βρει δουλειά σε συνδυασμό με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, δημιούργησαν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, το οποίο οδήγησε τον αγαπημένο ηθοποιό στην κατάθλιψη. Άνθρωποι που έζησαν από κοντά εκείνη τη δύσκολη περίοδο έλεγαν αργότερα πως ο Βάσος Ανδριανός έπαιρνε αντικαταθλιπτικά χάπια προκειμένου να μπορεί να στέκεται στα πόδια του. Τα φώτα είχαν σβήσει πια για εκείνον και πλέον έπρεπε να αντιμετωπίσει μια νέα, πιο σκληρή πραγματικότητα. Παρακάτω ακολουθεί απόσπασμα από εφημερίδα της εποχής. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το απόγευμα ο ηθοποιός Βάσος Ανδριανός όταν έπεσε στο κενό από τη βεράντα του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε, στην οδό Αχαρνών στην Κηφισιά. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα γύρω στις 4, βγήκε στη βεράντα του σπιτιού του που βρίσκεται στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αισθάνθηκε ζαλάδα και αφού παρέσυρε την απλόστρα βρέθηκε στο κενό. Στο σπίτι του εκείνη τη στιγμή βρισκόταν η σύζυγός του και η κόρη του. Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο και ο Ανδριανός, βαριά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Με τον τρόπο αυτό, στις 22 Δεκεμβρίου του 1999, περιέγραφε η εφημερίδα Τα Νέα το θάνατο του Βάσου Ανδριανού. Πολλοί όμως έσπευσαν να τονίσουν πως μπορεί η πραγματικότητα να απέχει από την επίσημη εκδοχή. Η αυτοκτονία ακούστηκε σαν ενδεχόμενο, αλλά ίσως η λύση του μυστηρίου να βρίσκεται στην πρόταση, αφού παρέσυρε την απλόστρα βρέθηκε στο κενό. Η συγκεκριμένη περιγραφή από το ρεπορτάζ της εφημερίδας παραπέμπει πράγματι περισσότερο στην εκδοχή της Μοιραίας Ζαλάδας. Πολλές εικασίες και φήμες όμως κυκλοφόρησαν εκείνη την εποχή και κανείς δεν μπόρεσε με σιγουριά να πει τι έγινε. Το μόνο σίγουρο είναι πως τα φώτα που τόσο λάτρεψε ο Βάσος Ανδριανός έκλεισαν για εκείνον απότομα και άδοξα. Εκείνο το απόγευμα του Δεκέμβρη το 1999.